Χαίρετε, είμαι το Avatar Chrysler και θα συνεχίσουμε να δούμε ένα άλλο θέμα που είναι το αγαπημένο μου θέμα, θα έλεγα. Είναι τον έλεγχο της κάμερας στο Second Life. Εγώ εδώ θα μείνω ακίνητη και θα κινήσω την κάμερά μου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ γοητευτικό αυτό το θέμα, γιατί μπορείς να δεις οπουδήποτε γύρω σου, χωρίς καν να κινηθείς. Είναι κάτι εξαιρετικό. Καταρχήν θα αναφερθούμε εδώ πέρα στο πάνελ το οποίο υπάρχει σχετικά με τον έλεγχο της κάμερας και με αυτό το πάνελ έχουμε πολλές δυνατότητες. Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει ότι η κάμερα πηγαίνει δεξιά, μπορούμε να πάμε δεξιά, μπορούμε να πάμε αριστερά, μπορούμε να πάμε πάνω ή κάτω. Επίσης μπορούμε να στρίψουμε την κάμερα δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και επίσης μπορούμε να κάνουμε zoom ή zoom out. Αυτό φυσικά μπορούμε να το κλείσουμε το πανελάκι εδώ και θα το ξαναβρούμε αν πηγαίνοντας view και επιλέγουμε camera controls. Αν τώρα έχοντας πατημένο το alt πατήσουμε και το ποντίκι μας, θα δούμε ότι όπου μετακινούμε το ποντίκι μας, εκεί μετακινείται και η κάμερά μας. Αν πάω το ποντίκι μου λίγο προς τα πάνω, βλέπετε γίνεται zoom και zoom out. Πάω το ποντίκι αριστερά, πάω το ποντίκι δεξιά. Με λίγο καλό χειρισμό μπορούμε να κάνουμε zoom, να δούμε πιο καλά αυτή τη φωτογραφία. Ή να κάνω zoom στον εαυτό μου, πάω το ποντίκι προς τα πάνω, έχοντας πατημένο πάντα το alt, το alt είναι πατημένο. Εδώ φυσικά, επειδή έχει μια κλίση, έτσι περίεργη η κάμερα, θα μας χρειαστεί και το control. Αν πατήσουμε συγχρόνως και το control, βλέπουμε ότι γίνεται ένα παραλληλόγραμμο. Τώρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνοντας λίγο προς τα κάτω το ποντίκι μου, πάντα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μου πατημένο, αλλάζει η γωνία της κάμερας. Τώρα πάω προς τα πάνω το ποντίκι. Έτσι λοιπόν μπορούμε συγχρόνως Ctrl Alt αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας να δίνουμε μία κατεύθυνση στην κάμερά μας. Αφήνω πάλι το Ctrl, Zoom Out, Zoom In. Πάλι με το Ctrl λίγο, πλησιάζω. Έτσι λοιπόν κάνω zoom πάνω μου ή μπορεί να θέλω να κάνω zoom στις μπότες. Κάνω zoom στις μπότες να δω πώς είναι αυτές οι μπότες. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς λοιπόν να μετακινηθώ, πατώντας alt στο πληκτρολογιό μας και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μας και κατά προτίμηση το control μερικές φορές για να δίνω κάποια κατεύθυνση, μπορώ να πάω γύρω-γύρω, σε διάφορα μέρη, να δω οτιδήποτε θέλω χωρίς να μετακινηθώ καθόλου. Πατώ πάλι το Alt και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μας. Βλέπετε το ορθογώνιο με το σταυρό στη μέση και όταν πατώ και το Control γίνεται σκέτο το ορθογώνιο. Κρατάω κρατημένο λοιπόν και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μου και μπορώ να πάω ας πούμε στη δίπλα αίθουσα να δω ένα ωραίο έργο που υπάρχει εδώ, αυτό το έργο. Τώρα όμως, με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να βγω και από το κτίριο. Βγαίνοντας έξω λοιπόν από το κτίριο, πάω δίπλα και βλέπω τα άλλα κτίρια που υπάρχουν. Πάω εδώ στο δίπλα κτίριο, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που τώρα φτιάχνεται και πλησιάζουμε κοντά, είναι και ο builder μας, ο Bill, που είναι σε ώρα δράσης. Αυτός λοιπόν είναι ο Bill, 42 Streeter. Τον βλέπουμε εδώ πέρα, κάτι σκέφτεται για το πανεπιστήμιο, σκέφτεται πώς θα το κάνει. Λοιπόν, μπορώ να φύγω από εδώ, να πάω δίπλα, γιατί εγώ θέλω να δω την Ακρόπολη. Πατημένο πάντα το Alt και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μας, τώρα αυτή τη στιγμή το κάνω λίγο προς τα πάνω για να κάνει zoom in. Βλέπουμε και την Ακρόπολη. Μπορούμε να στοχεύσουμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μας πατημένο και το γλυπτό. Πατάω λίγο και το control, το alt είναι πάντα πατημένο. Και βλέπουμε και το γλυπτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάω το ποντίκι μου προς τα κάτω και κάνω zoom out.
Πατημένο πάντα το Alt και το αριστερό κλικ του ποντικού μας. Το ποντίκι μου το πάω προς τα πάνω λίγο τώρα. Τώρα το πάω προς τα πλάγια. Βλέπουμε εδώ πέρα και το ηρώδιο που υπάρχει και όλη γύρω την περιοχή. Μπορώ να πάω αρκετά μακριά και στην αστυνομία φτάσαμε. Εδώ, Ανάτος και ο Βέρντης. Μπορώ να τους δω όλους από εδώ. Δεν είναι ανάγκη να κουνηθώ από τη θέση μου καθόλου. Βλέπω εδώ πέρα. Και τώρα πάω το ποντίκι μου προς τα κάτω. Βλέπω όλο το ΣΥΜ. Όλο δηλαδή το σερβερ. Όλο τον προσωμιωτή εδώ πέρα του παιχνιδιού. Και τώρα, άμα θέλω να γυρίσω πίσω στη θέση μου, τα αφήνω όλα και πατάω το escape από το πληκτρολόγιο μου και να με πάλι βρέθηκα εδώ. Φυσικά θα μπορείτε να μου πείτε ότι δεν μπορείτε να πάτε και να δείτε τόσο μακριά με την κάμερα. Ναι, γιατί είναι απλό, χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν από το Edit, Preference και επιλέγουμε την καρτέλα Graphics. Και στην καρτέλα Graphics κλικάρουμε το Custom. Και εκεί που λέει Draw Distance, δηλαδή που θα βλέπει η κάμερά μας σε ποια απόσταση, το αυξομειώνουμε. Μπορεί να δει μέχρι τα 512 μέτρα. Το βάζω εγώ λιγάκι πιο στα 440, εντάξει. Πατάω Apply και OK. Έτσι η κάμερά μου μπορεί να βλέπει μακριά, εγώ να είμαι εδώ ακίνητη και η κάμερά μου να είναι στα 448 μέτρα και να βλέπει. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον σχετικά με την κάμερα είναι το εξής. Πάλι Edit Preference, την καρτέλα που λέει Input and Camera, μπορούμε να καθορίσουμε την γωνία της κάμερας. Βλέπετε από ποια γωνία θα μας βλέπει η κάμερα, εγώ το έχω βάλει στη μέση και επίσης από ποια απόσταση θα μας ακολουθεί η κάμερα. Και πάλι εγώ το έχω βάλει στη μέση για να κινηθώ λίγο για να δείτε αν το αυξομοιώσουμε. Βλέπετε ότι η κάμερα μας ακολουθάει πιο κοντά ή πιο μακριά όταν κινούμαστε. Εγώ το έχω βάλει και αυτό στη μέση, δεν ξεχνάμε να πατάμε την επιβεβαίωση, Apply και OK. Έτσι λοιπόν όταν προχωράμε, η κάμερά μας ακολουθάει από μία απόσταση μέτρια θα λέγαμε και δεν είναι κολλημένη πάνω μας. Πατώντας και λίγο το Control, έρχομαι πιο κοντά για να σας χαιρετήσω. Τα βιντεάκια αυτά λοιπόν υπάρχουν και στο YouTube. Αναζήτηση Chris Oik, η Chris Oik στο web, Chris Euler στο Second Life, Athens Academy και Greek World in Second Life. Γεια σας!